Λιμάς, είναι ωραία ζωή στην Κωνσταντινούπολη και είναι και για Τσουν Μίδια, λέω δεν έχουμε μέσο. Στην Κωνσταντινή έχουμε πει πολλά στο παρελθόν, καταλαβαίνεις. Γιατί πήρες κουραμπιέδες από μπροστά μου. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι, μου λένε από πάνω, βγάζω τους κουραμπιέδες, σου βγάζω τους κουραμπιέδες. Μου βγάζω μπροστά μου, τι βάζει λέει μπροστά στην παρουσιάστρια, σου βγάζω μπροστά στην παρουσιάστρια. Έχω χάσει όλη τη συζήτηση. Τι λέτε εδώ πέρα. Εγώ είπα ότι ωραίο μέσο θα την είχαμε. Αλλά δεν αγγίζει μέσο, και εγώ. Ναι. Άσε μα τρεάρι, κάνε μα τη χάρη. Θέλουμε να μας αποκαλύψει αυτό που είπες εχθές, Γέροντα. Τι, ποιο, ναι, τρεις φορές. Πες μας, πες μας. Τρεις φορές μου έχει κάνει πρόταση η Κωνσταντίνα και μετά την αρνήθηκε. Λοιπόν, συνεχίζω, προχωράμε. Τι να τα φτιάξετε. Ρε παιδιά, τρεις φορές μου έχει κάνει πρόταση να συνεργαστούμε και μετά βγήκε σε μία συνέντευξη σε περιοδικό και είπε ότι ποτέ δεν έχω κάνει ιδέα στον Προγκάριζο. Να το το σκάνδαλο. Και εμείς δεν μπορούσαμε και συγκεκριμένα το χώρο που συναντηθήκαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα αφήσουμε αυτά γιατί έχω το αποκλειστικό που σας έταξε. Το στην εκπομπή τη. Την τότε. Την πάλε ποτέ. Το πάλε ποτέ. Λοιπόν. Έχω... Τι γίνεται.